Καραγιάννη. Καλημέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, σήμερα είναι η πρώτη μέρα που χαλάρωσε εντελώς το μέτρο. Δεν έχουμε SMS, ανοίγουν τα σχολεία, ανοίγουν τα καφεστιατόρια, ανοίγουν τα κουρία, ανοίγουν τα Ινστιτούτα Αισθητικής. Μπορεί να πει κανείς ότι σχεδόν επανερχόμαστε στην κανονικότητά μας. Τώρα, μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, θα σταματήσουμε να κάνουμε και τεστ? Καθόλου. Αυτόν αντιθέτως πρέπει να γίνεται πιο επισταμένα και μεθοδικά τώρα για να έχουμε πάντα, όπως έχω πει επανειλημμένα, το δάχτυλό μας στο μπαλμό, ούτως ώστε αν υπάρξει πρόβλημα να το εντοπίσουμε γρήγορα. Εκείνο που προέχει πλέον είναι ο σύντομος εντοπισμός κρουσμάτων και η άμεση απομόνωσή τους, ούτως ώστε να μην χρειαστεί να απομόνωσουμε μεγάλες μερίδες του πληθυσμού πάλι, όπως κάναμε στο παρελθόν. Τώρα, πώς θα γίνονται, σε ποιους θα γίνονται τα τεστ, κύριε Καραγιάννη? Θα γίνονται επιλεκτικά σε διάφορες επιχειρήσεις, γραφεία, σχολεία, μέχρι να κλείσουν τα σχολεία για τις καλοκαιρινές διακοπές, σε ξενοδοχεία τώρα που θα ανοίξουν τα ξενοδοχεία και υπαλλήλους ξενοδοχείων, εστιατορίων, μπαρ και ούτω καθεξής, ούτως ώστε να δούμε ότι πράγματι δεν έχουμε πρόβλημα και δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα, ενώ η χώρα είναι κλειστή ακόμα σε άτομα από το εξωτερικό. Τώρα, μας είπατε ότι θα γίνονται σε ξενοδοχεία και σε καφεστιατόρια. Θα γίνονται στο προσωπικό των ξενοδοχείων και των καφεστιατορίων ή και στους πελάτες? Θα γίνονται κυρίως σε αυτούς που εργάζονται σε αυτούς τους χώρους. Για τους πελάτες εξαρτάται αν θα γίνει κάποια επιπλέον επιδημιολογική μελέτη για να δούμε τι συμβαίνει στην κοινότητα. Άρα δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα το χειριστούμε το κομμάτι αυτό. Ξέρουμε ότι θα κάνουμε στα προσωπικά των ξενοδοχείων και των καφεστιατορίων. Αυτή η απόφαση, ο σχεδιασμός μάλλον, ανήκει στην επιδημιολογική μονάδα του Υπουργείου Υγείας, για τη δράση της οποίας θα μας ενημερώσουν σαν συμβουλευτική ομάδα σε κάποιο στάδιο. Μάλιστα, θα περιμένουμε. Ήταν στο επίκεντρο όμως χθες της σύσκεψης στο Προεδρικό, τα αεροδρόμια, το διαφράγμα, ο τουρισμός, τα ξενοδοχεία. Έχει πάρθει μια απόφαση που πρέπει να κατοχυρωθεί, ας πούμε, και από το Υπουργικό Συμβούλιο αύριο, κύριε Καραγιάννη, με το άνοιγμα των αεροδρομίων στις 9 Ιουνίου. Δεν έχω πει για τις 9 Ιουνίου. Για πότε το συζητάμε? Δεν γνωρίζουμε πότε θα είναι. Η συζήτηση ήταν γενικά χθες κατά πόσο θα μπορούσαν να ανοίξουν τα αεροδρόμια. Και είπαμε ναι, καθώς επίσης και τα ξενοδοχεία, και είπαμε ναι, λόγω του ότι η επιδημιολογική μας εικόνα είναι τέτοια που να μας ενθαρρύνει να προχωρήσουμε και σε άλλες χαλαρώσεις. Και οι ακριβείς ημερομηνίες αφέθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο αύριο. Μάλιστα. Όπως αντιλαμβάνεστε, πρέπει όλα αυτά να είναι έτοιμα και από απόψεως εγχειριδίων ασφαλείας, το προσωπικό να είναι σε θέση να ανταποκριθεί όταν ανοίξουν. Επομένως, εξαρτάται από την ετοιμασία ή μάλλον προετοιμασία η οποία θα γίνει. Κριθεί μάλλον ότι θα είναι έτοιμοι πριν πάρθουν οι αποφάσεις για τις ημερομηνίες. Μάλιστα. Εκεί όμως κυμαίνονται οι ημερομηνίες, γιατί το βλέπουμε, το διαβάζουμε, δεν μας το έχει σιγουρέψει κάποιος, απλά εκεί κυμαίνονται. Βλέπουμε και εταιρείες, κύριε Καραγιάννη, τώρα που το συζητάμε, να στέλνουν email στον κόσμο και να λένε ότι ξεκινάμε πτήσεις εκείνες περίπου τις μέρες. Εντάξει, αυτόν εμείς είχαμε πει, μπορεί να γίνει κάποια στιγμή τον Ιούνιο, αν αποφασίσει αύριο το Υπουργικό ότι θα είναι τις πρώτες δύο εβδομάδες, την τρίτη εβδομάδα, δεν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά εμάς. Δεν είμαστε εμείς που αποφασίζουμε, δεν είμαστε οι εκτελεστικοί
εξουσία, αλλά έχουμε συμβουλευτικό ρόλο μόνο. Ναι, έχετε συμβουλευτικό ρόλο και τα πήγαμε και πάρα πολύ καλά λόγω του συμβουλευτικού αυτού ρόλου σας. Και εδώ σας χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερο, γιατί μπορεί να καταφέραμε να συγκρατήσουμε τη διασπορά του ιού μέσα στην κοινότητα, αλλά το καταφέραμε γιατί κλείσαμε τα αεροδρόμια. Τώρα θα πρέπει να λάβουμε εξίσου αυστηρά μέτρα, αλλά να το συνδυάσουμε με ανοιχτά αεροδρόμια. Πόσο δύσκολο είναι αυτό το εγχείρημα? Δεν είναι και τόσο δύσκολο. Εκείνο που θα προκαλέσει λίγα προβλήματα είναι στην αιχμή της τουριστικής περίοδου. Δηλαδή μιλάμε για την Κύπρο τώρα, ενώ πριν ήταν Ιούλιος, Αύγουστος, ίσως και ο Σεπτέμβριος. Μάλλον ο Αύγουστος θα είναι στα high του, όπως λένε οι Άγγλοι. Ο συνωστισμός κυρίως που θα παρατηρείτε στα αεροδρόμια, στις εξόδους για τις πτήσεις, στα check-ins, στη συλλογή των αποσκευών κτλ. Είναι εκεί που θα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και φυσικά όταν περνάει κάποιος από το immigration control. Οι αποστάσεις πρέπει να κρατιούνται σαν κλειστό χώρο, εάν κάποιος ανοίγει σε ευάλωτες ομάδες πρέπει να φοράει και τη μάσκα του οπωσδήποτε. Και όχι μόνο οι ευάλωτες ομάδες, αλλά και οι άλλοι, ενώ όσο διακινούνται εντός του αεροδρομίου και κυρίως εντός του αεροπλάνου. Επομένως, η IATA έχει εκδώσει κάποιες οδηγίες, οι οποίες δεν είναι και πολύ λεπτομεριακές, τις οποίες σαν συμβουλευτική ομάδα είχαμε καταγράψει εμείς κάτω σχεδόν πριν 4 εβδομάδες. Και προς ευχαρίστησή μας, χθες πρόσεξα ότι όλα όσα σκεφτήκαμε τα εισηγούνται και μάλιστα όχι με τόση λεπτομέρεια όσο τα γράψαμε εμείς. Μάλιστα. Κύριε Καραγιάννη, τώρα υπάρχει μια λίστα με 20 χώρες, τις οποίες θα πρέπει να δώσετε επιδημιολογικά δεδομένα για αυτές τις χώρες, για να δούμε αν θα αρχίσουμε τις απευθείας πτήσεις από και προς αυτές τις χώρες, αντιλαμβανόμαστε. Τώρα, δεν μας ανησυχεί. Ναι, ναι, πείτε συγγνώμη, μου. Συνεχίστε. Απλά ήθελα να σας ρωτήσω αν μας ανησυχεί η διασυνδεσιμότητα αυτών των χωρών με άλλες χώρες. Γιατί αυτές οι χώρες θα δέχονται ενδεχομένως τουρίστες και με άλλες χώρες. Αν κάποιος τουρίστας, ας πούμε, από το Άμστερνταμ πάει στην Ελλάδα και ταξιδέψει από την Ελλάδα στην Κύπρο, πώς θα το γνωρίζουμε εμείς και ποιες είναι οι κινήσεις που θα πρέπει να κάνουμε στο κομμάτι αυτό? Πολύ σωστή ερώτηση. Πολύ σωστή ερώτηση. Αυτόν που μας είπαν χθες και κυρίως ο Υφυπουργός Τουρισμού είναι ότι έχει καταρτήσει μια λίστα από 20 χώρες και έχουν αναλάβει η επιδημιολογική ομάδα να αξιολογήσει την εικόνα αυτήν των χωρών και να είναι έτοιμο το έγγραφο μέχρι αύριο. Μάλλον θα συζητηθεί ή θα χρησιμοποιηθεί στην αυριανή συζήτηση του Υπουργικού. Αυτές είναι χώρες από τις οποίες θα μπορούσαμε να έχουμε τουρίστες. Κατά πόσον η αξιολόγηση θα δείξει ότι θα μπορούσαμε να έχουμε αυτή τη στιγμή και από τις 20, το αμφιβάλλω. Νομίζω οι χώρες που θα δεχθούμε τουρίστες αυτή τη στιγμή ίσως μετρούνται στα δάχτυλα ενός χεριού. Επομένως, για τις υπόλοιπες θα πρέπει να περιμένουμε λιγάκι, αλλά ενεργοποιηθεί εντελώς το αεροδρόμιο. Ίσως κάποιες από αυτές θα μπουν στην πρώτη κατηγορία χωρών και μέχρι τα μέσα Ιουλίου ίσως και οι περισσότερες από τις ευρωπαϊκές χώρες να είναι σε θέση να έχουμε τουρίστες από αυτές χωρίς να ζητάμε το πιστοποιητικό ότι έχουν κάνει τεστ. Μάλιστα. Κύριε Καραγιάννη, τώρα διαβάζω στην εφημερίδα Φιλελεύθερος σήμερα μια περίπτωση ανθρώπων που έχουν συμπληρώσει 160 μέρες έγκλειστοι και ο κορονοϊός, λένε, δεν υποχωρεί, κάνουν τεστ και δεν είναι αρνητικό. Τώρα, τι περιπτώσεις είναι αυτές? Πρέπει να μας ανησυχεί αυτό το θέμα? Δηλαδή, όσοι ενδεχομένως έκαναν τεστ και βγήκε αρνητικό, να πρέπει να ξανακάνουν, ενδεχομένως να είναι ασυμπτωματικοί και να έχουν τον ιό? Ποια είναι η τοποθέτηση η δικιά σας ως ειδήμων στο θέμα? Είμαστε γνώστες μάλλον για αυτές τις περιπτώσεις. Όπως είπατε, ήταν αρχικά κάπου 160, αυτή τη στιγμή είναι κάπου 120, διότι κάποιους από αυτούς έχουν αρνητικοποιήσει εντελώς πλέον.
Τα άτομα αυτά δεν είναι ειδική περίπτωση για την Κύπρο, έχουν παρατηρηθεί και σε άλλες χώρες και γι' αυτό έχει γίνει μια παρακολούθηση και 2-3 μελέτες οι οποίες έδειξαν εν τέλει ότι αυτά τα άτομα δεν είναι πλέον μεταδοτικά όταν παρουσιάζουν αυτή την εικόνα, διότι ούτε ο ιός έχει απομονωθεί σε κυθαλοκαλλιέργειες, αλλά μελετώντας και, τις στενές επαφές εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος, στην Κίνα, στην Κορέα μάλλον, κάπου 250 τέτοια άτομα με 780 περίπου επαφές, κανείς από τις επαφές τους δεν νόσησε. Επομένως αυτό μας ενθαρρύνει πλέον να κάνουμε και εμείς εισήγηση προς το Υπουργείο Παιδείας ότι οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να φύγουν από την αυτοαπομόνωση, πράγμα που τους έχει ταλαιπωρήσει κάποιους, όπως έχετε πει, και μέχρι και 60 μέρες. Ναι, και πρέπει να επιστρέψουν κάποια στιγμή κάποιοι από αυτούς τις δουλειές τους, γιατί κινδυνεύουν να τις χάσουν, όπως λέει το ρεπορτάζ. Θα ήταν εφικτό να γίνει αυτό, έστω και αν το τεστ είναι θετικό, θεωρείτε? Που βγαίνουν θετικά είναι οριακά θετικά. Επομένως, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι πρόκειται για υπολειμματικά κομμάτια του γενετικού υλικού του ιού και όχι αυτοτελή σωματίδια του ιού, τα οποία θα μπορέσαν να μολύνουν κάποιον. Επομένως, είναι ασφαλές για τα άτομα αυτά να πάνε στις δουλειές τους. Μάλιστα. Τώρα ένα τελευταίο σχόλιο για γάμους και βαφτίσεις. Πώς θα γίνονται μέσα στις εκκλησίες, θα γίνονται έξω, να στέκεται ο κόσμος έξω, πώς θα γίνεται αυτό το κομμάτι? Αυτό δεν έχει συζητηθεί καθόλου, δεν μας έχει έρθει τίποτα σχετικά με αυτό. Φαντάζομαι ότι σε κάποιο στάδιο θα γίνει εισήγηση για το maximum αριθμό ατόμων που θα μπορούσαν να ήσαν παρόντες. Φυσικά, εάν πρόκειται για μεγάλες βαφτίσεις ή μεγάλους γάμους, τότε πολλοί από τους κόσμους θα πρέπει να παραμένει έξω. Μάλιστα. Κύριε Καραγιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ και για την προθυμία σας και που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.